Έχουμε ένα απόσπασμα στο εκλογικό δικαίωμα. Λοιπόν, μαζί μας η κυρία Νατάσα Μεντή. Τραγουδίστρια και Μεντή, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε σε αυτό το εκλογικό μεσημεριανό. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν η πρώτη παιδιά που μίλησα. Και εγώ χθες το είδα. Ναι. Ήσασταν η πρώτη εκπομπή που έδωσα. Συνέδειξε. Που μίλησα. Ναι. Που μίλησε, ενώ ήμουν στο Ισραήλ. Κυρία Μεντή είχε κατέβει για λόγους της δουλειάς της στο Ισραήλ. Να, ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν ρουκέτες και βόμβες και σιρήνες, πράγμα το οποίο είναι ασυνήθιστο για μας, έτσι. Τώρα δεν το συζητάμε. Τι ασυνήθιστο, είναι σοκ. Ναι, είναι αδιανόητο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το συλλάβει ο νους μου ότι ήμουν εκεί και έζησα όλο αυτό. Εντάξει, ήταν τρομακτικό. Τώρα που γυρίσατε, παρακολουθείτε τι γίνεται ή επειδή το ζήσατε εκείνες τις ημέρες, πλέον δεν μπορείτε να το παρακολουθώ, γιατί έχω πολλούς φίλους εκεί και κάθε μέρα μιλάω μαζί τους και μου λένε... Ισραηλινούς που λατρεύουν. Ισραηλινούς που λατρεύουν την Ελλάδα και την μουσική, την ελληνική. Βέβαια, είναι πρώτα ονόματα εκεί πέρα, Γλυκερία, Λάρα. Ναι, γενιά και ψάχνουν να βρουν τους επόμενους. Και μάλλον κύριε Μεντή, είναι η επόμενη γενιά. Ακόμα κρατάνε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουν αρχίσει και φοβούνται και εκείνοι. Γιατί στην αρχή, όταν έγινε όλο αυτό, μου λέγανε εντάξει, μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε, είναι για λίγο. Δεν ξέραν τι. Αλλά ήταν τόσο έντονο. Εγώ το πίστευα ότι ήταν τόσο έντονο, γιατί το ένιωθα. Ήταν πολύ δυνατό, γιατί ξεκίνησε. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζουν το Ισραήλ, το Τελαβή, το κέντρο. Mm-hmm. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες ρουκέτες. 1500, δεν θυμάμαι πόσο. Μόνο για το Τελαβίβ. Μόνο για το Τελαβίβ αυτό. Οπότε αναγκαστικά σκάγανε και πάνω στο κεφάλι μας και κάτω. Κάποια ξέφευγε. Ναι. Οπότε το έζησα και αυτό τον τρόμο. Μέχρι να συνειδητοποιήσω τέλος πάντων ότι. Βέβαια μετά κήρυξε πόλεμο. Από το πουθενά. Από το πουθενά. Ναι. Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είμαι. Κήρυξε πόλεμο. Είμαι λέω σε πόλεμο. Τέλος. Πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. Δύο ημέρες ήταν που το βιώσατε αυτό. Λοιπόν, οι δύο πρώτες μέρες ήταν οι πιο τραγικές. Ήταν οι πιο έντονες, γιατί στοχεύαν κέντρο. Και ήταν ανελαίητα οι βομβαρδισμοί, οι οβίδες που στέλνανε. Οπότε οι δύο πρώτες μέρες ήταν τραγικές. Μετέπειτα. Υπήρχε ένταση. Αυτές οι δύο πρώτες μέρες ήταν 7 και 8 του μηνός. Μπράβο. Ως πότε μείνατε εσείς εκεί? Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Να σας πω. Ως πότε μείνατε, πόσες ακόμα μέρες? Λοιπόν, εγώ με το που έγινε αυτό, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να μιλήσω με την πρεσβεία. Η πρεσβεία όμως το Σάββατο δεν είναι ανοιχτή. Οπότε πρέπει να περιμένω Σάββατο και Κυριακή χωρίς να μιλήσω με κανέναν. Δευτέρα. Οπότε είχα αρχίσει ήδη και ανησυχώ. Τη Δευτέρα παίρνω την πρεσβεία τηλέφωνο. Και μου λένε δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι θα γίνει. Γιατί θα υπάρχουν εκτακτήσεις. Ακριβώς. Για επαναπατρισμό. Εισιτήρια δεν βρίσκαμε. Πανάκριβα τα εισιτήρια. Βέβαια, εγώ αγόρασα και πλήρωσα ένα για την Πέμπτη. Οι πιο πολλές εταιρείες είχαν διακόψει τις πτήσεις τελείως. Όχι, κάποιες κάναν. Οι άλλοι δηλαδή. Κάνανε. Απλά δεν. Περισσότερες είχαν κόψει. Δεν φτάνανε για να μας πάρουν όλους μαζί. Εγώ όμως ωστόσο δεν μπορούσα να περιμένω. Και αναγκάστηκα να κάνω ένα βίντεο στο TikTok και να πω τον πόνο μας, γιατί ήμουν και εγώ και πολλοί Έλληνες ακόμα εκεί. Βλέπετε, πέρα. Βίντεο στο TikTok. Μπας και ο Πρωθυπουργός μας ακούσει και μας βοηθήσει με τον όποιον τρόπο, γιατί εγώ ήξερα ότι μέχρι τρίτη βράδυ μπορούσαμε να πετάξουμε. Μετά και όπως έγινε, δεν υπήρχε πτήση. Mm-hmm. Ναι. Και δόξα τω Θεώ, εντάξει, πετάξαμε τρίτη, δόξα τω Θεώ, Παναγιά μου, και γυρίσαμε εδώ. Να σας πω ότι είμαστε σε ένα διεθνές δίκτυο γραμμών. Γραμμές βοήθειας για τα παιδιά. Και μιλάμε με τη γραμμή στο Ισραήλ και με τη γραμμή στην Παλαιστίνη. Ναι. Οι άνθρωποι, οι περιγραφές τους... Και στη Γάζα ή μόνο στη Δυτική Όχθη? Έχετε και στη Γάζα επικοινωνία? Μια γραμμή έχουν που καλύπτει και τις δύο περιοχές. Που καλύπτει όλη την περιοχή. Κυρίως στη Δυτική Όχθη. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι κομματικά ή εμπειριασμένοι. Το μόνο που βλέπουν είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούν να προλάβουν να σώσουν παιδιά και οικογένειες. Και οι δικοί μας άνθρωποι στη γραμμή πραγματικά έχουν τρελαθεί, όπως το ίδιο που γίνεται, γινόταν και συνεχίζει να γίνεται με τα θέματα της Ουκρανίας. Οπότε προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε το θέμα ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να είναι θύματα αυτή τη διάρκεια. Όποιος και να έχει δίκιο, ό,τι φρίκη και να έχει προξενήσει, από όπου και να έχει προέρθει,
Δεν μπαίνουμε σε αυτό. Δυστυχώς οι εικόνες που μας έρχονται είναι τραγικές για τα παιδιά. Τραγικές. Και δεν ξέρω. Μαρία, ο κόσμος τρελάθηκε. Τι θα μπορούσες να πεις. Τώρα μιλάτε σε έναν άνθρωπο που από τότε που υιοθέτησα την Γκόλφο έχω αρχίσει και συμπαθώ λιγότερο τους ανθρώπους και περισσότερο τα ζώα. Γιατί δυστυχώς τα ζώα, ό,τι κάνουν, το κάνουν από ένα ένστικτο. Δεν κάνουν καβάντζες, δηλαδή δεν θα στοκάρουν τρόφιμα. Δηλαδή κάνουν ακριβώς αυτό που κάνει το ένστικτό τους. Δεν θα σκοτώσουν κάποιον για συναισθηματικούς λόγους, παρά μόνο για ανάγκες επιβίωσης. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα ότι έχει γίνει στην πραγματικότητα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, τόσο αναλώσιμη η ανθρώπινη ζωή. Οπότε, δεν δίνουν σημασία επί τους. Δεν, έχει γίνει σαν video game πια η κατάσταση. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Και πιο σκληρό ακόμη. Υπάρχει μια απονεύρωση. Απονεύρωση ενώ των συναισθημάτων, μια αρτοριοσκλήρωση. Δηλαδή, είναι πια σαν να μην έχει καμία σημασία. Είναι σαν να μην τα συναισθήματα, σαν να μην έχουμε συναισθήματα, σαν να έχουμε παγώσει. Είτε προς το καλό, είτε προς το κακό. Όλα μας περνάνε σαν ειδήσεις και μετά από δύο μέρες τα ξεχνάμε. Ναι, δεν πειράζει. Πέφτουν βόμβες εκεί. Απλά πέφτουν βόμβες. Γίνεται καθημερινότητα και τα ξεχνάμε. Είναι αυτό που είπε ότι είναι σαν να παρακολουθούμε ένα video game στο οποίο είμαστε απλοί παρατηρητές, απλοί θεατές του. Σκέψου να έρθει αυτό σκηνοθετημένο απάνω σου και να το ζήσεις αυτό. Όπως το ζήσε, κύριε Μάτρη. Ή αυτό που έζησε η Μαριούπολη ή αυτό που ζει. Οι πόλεις του Ισραήλ που χτυπιούνται με τις ρουκέτες ή αυτό που ζει η Γάζα που είναι η μισή είναι ήδη ερείπια. Ναι. Δηλαδή και ακόμα δεν έχει γίνει το final cut, η τελική πράξη. Αναμένεται, είναι θέμα ωρών. Όπως ακούμε από χθες, από προχθές, είναι θέμα ωρών να γίνει εισβολή με χερσαίες δυνάμεις στη Γάζα. Και χιλιάδες άνθρωποι από εκεί φεύγουν για να πάνε πού. Δεν μπορούν να πάνε στην Αίγυπτο, δεν μπορούν να πάνε στο Ισραήλ, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Ούτε στη θάλασσα δεν μπορούν να πέσουν. Πού να πάνε, είναι δύσκολο. Ακόμα και αν έβρισκαν διαδρόμους διαφυγής, τα γύρω αραβικά κράτη δεν δέχονται πια πρόσφυγες από την Παλαιστίνη. Έχει δεχθεί η Ιορδανία πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων εδώ και 30 χρόνια. Η Ορδανία έχει 40% του πληθυσμού της είναι Παλαιστίνοι, πρόσφυγες. Ναι. Το 40% του πληθυσμού της Ιορδανίας. Η Ορδανία έκλεισε και όλες οι γύρω χώρες αραβικές δεν δέχονται Παλαιστίνιους. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Το θέμα είναι... Και δεν ξέρω πώς θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Μια παρένθεση θέλω να κάνω. Το θέμα είναι ότι αυτό γίνεται πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι εν έτη 23 είναι ντροπή να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μια ζωή, άμα ιστορικά, συμβαίνει πάντα αυτό. Λοιπόν, πάντα δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται τώρα με τέτοια εξέλιξη που έχουμε υποτίθεσαν άνθρωποι σε όλους τους τομείς. Να συμβαίνει εν έτη 23. Είναι ντροπή για όλους μας αυτό. Εσείς ψηφίζετε εδώ στην Αθήνα? Ναι, ψηφίζω στην Αθήνα. Πήγατε? Δεν ήμουν εδώ. Όχι, δεν πήγα. Και δεν ήμουν εδώ στις πρώτες και δεν πρόλαβα. Όχι, δεν πήγα ούτε στις. Σήμερα θα πάτε? Ψηφίζω στο Δήμο Δάφνη Σιμητού. Α, Δάφνη Σιμητού. Ναι. Είναι σε κρίμα. Μπορεί να πάω, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακόμα γιατί. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Θα δείξει. Αν θα πάτε και θα αποφασίσετε να ψηφίσετε, μας πείτε τι. Αν θα πάτε. Ψηφίζω κάτι συγκεκριμένο όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει. Το οποίο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι από όλα τα το καλύτερο, τέλος πάντων. Τουλάχιστον το πιο αξιοπρεπές. Το πιο αξιοπρεπές, δεν φανταστώ. Αλλά αυτό. Η ερώτηση είναι αν θα πάτε ή δεν θα πάτε τελικά. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Μετά το στούντιο λοιπόν, θα το δει. Έχετε 6 ώρες. Έχει 6 ώρες στην Αθήνα ψηφίζει. Δεν ψηφίζει το Μαγαδασκάρι σαν τον Ανθόπουλο. Άλλοι έχουν 5 χρόνια και δεν μπορούν να αποφασίσουν. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίζουμε γρήγορα. Να πούμε όχι για πρόκειρα, αλλά... γρήγορα. Δε, αν μου το επιτρέψει η μέρα σήμερα, θα πάω φυσικά. Σε αυτό που είπε πριν, ότι είναι δυνατόν το 2023 να ζούμε αυτά τα πράγματα, όλοι οι άνθρωποι στην εποχή του έλεγαν το ίδιο. Και το 18 θα έλεγαν, καλά το 1918 και γίνεται αυτό. Το 1944 γίνεται αυτό. Το 1967 γίνεται αυτό, είναι δυνατόν. Αλλά τότε... Πάντα είναι δυνατόν όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ισορροπήσει το μυαλό του. Λοιπόν, το είπαμε και